Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η αδιάλειπτη εκτέλεση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών για το 66% του διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου είναι τα μόνα ανοιχτά προϋποτούμενα της τρίτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. Αυτό αποκάλυψε χθες Δευτέρα στην Ολλανδική Βουλή ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος και ενημέρωσε για την ημερησία διάταξη του Eurogroup της 19ης Φεβρουαρίου, τονίζοντας πως εάν τότε έχουν εφαρμοστεί όλες οι προαπαιτούμενες ενέργειες, θα μπορέσει η χώρα μας να εκταμιεύσει την επόμενη δόση του δανείου του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Ένα φιλικό περιβάλλον προς τους επενδυτές με σταθερό φορολογικό σύστημα και μειωμένους συντελεστές μπορεί να φέρει μακροπρόθεσμη και διατηρήσιμη ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία. Αυτό τονίζει ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Μιλώντας στο insider.gr, αναφέρει πως η συνταγή σε πολλά θέματα από το πρώτο μνημόνιο μέχρι και το τελευταίο ήταν λάθος και εκτιμά ότι οι θεσμοί είναι δεκτικοί στο να ξεκινήσει άμεσα η συζήτηση για μείωση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών συντελεστών. Πιστεύει πως το 2018 έχει τις προϋποθέσεις να είναι μια καλή χρονιά, ενώ σε ένα νέο μέλος του Επιμελητηρίου θα συνιστούσε να κάνει υπομονή, καθώς η Ελλάδα έχει, όπως υποστηρίζει, ευκαιρίες. Τα κέρδη των ελληνικών επιχειρήσεων δεν προορίζονται για επενδύσεις ή για το προσωπικό τους, αλλά αντίθετα για να πληρώνουν φόρους. Αυτό καταδεικνύει η έρευνα, η οποία αποτυπώνει την κατάσταση των ελληνικών εταιριών στο σημερινό περιβάλλον. Σύμφωνα με αυτήν, λοιπόν, το 58% των επιχειρηματικών κερδών της τελευταίας τριετίας έχει αναλωθεί σε φόρους. Πολλές επιχειρήσεις έχουν αδύναμη χρηματοοικονομική διάρθρωση και δραστηριότητα που συνεχώς συρρυκνώνεται, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία δύο έτη η οικονομία δείχνει να σταθεροποιείται. Ακόμα και οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης αντιμετωπίζουν προβλήματα, καθώς ενώ οι πωλήσεις τους και τα λειτουργικά τους κέρδη την τελευταία διετία αυξήθηκαν, οι υψηλές υποχρεώσεις και οι τόκοι εξανέμισαν την κερδοφορία τους. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες σήμερα στην Ελλάδα έχει να κάνει με την άντληση κεφαλαίων ικανών να υποστηρίξουν τη τάση τους για ανάπτυξη. Και η υπερφορολόγησή τους σίγουρα δεν βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με τον γενικό δείκτημό να κυμαίνει σε 828,79 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,65%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr. We'll be right back.